ένα τόπο ιερό. Φέτος είχα την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσω έναν σάλτη από την Αθήνα, ο οποίος ήρθε να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία, την παράκληση, και έμεινε έκθαμβος από την ηρεμία, τη γαλήνη, την ησυχία που έχει αυτός ο τόπος. Αγαπητοί μου, βρισκόμαστε σε ένα τόπο που όντως είναι ιερός και άγιος και είναι ένας τόπος προσευχής, όπως με είπε ο κύριος Παναγιώτης από την Αθήνα. Ήρθε, λέει, στην Διάνο, στην επαρχία, στον Κερατόκαπο, να κάνει μία βόλτα και έψαχνε να βρει ένα μέρος άγιο και ήσυχο για να ηρεμήσει, όπως μου είπε, από τη λέλαπα της Αθήνας, από το θόρυβο, από την κούραση, από την ταραχή που έχει η Αθήνα. Και το απαντώ, γιατί δεν πήγες στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στη Διάνο, γιατί δεν πήγες στο Βαφό, γιατί δεν πήγες στο Χόντρο, γιατί δεν πήγες στην Περβόλα. Και μου λέει, πρωτού έρθω, κοίταξε το χάρτη, ότι έχει την Αγία Μονή. Και για να είναι, λέει, Αγία Μονή, που δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα, μόνο στην Πελοπόννησο έχει ένα όνομα που λέει Αγία Μονή, πάει να πει ότι εδώ κάτι γίνεται. Και το απαντώ. Εγώ ήμουν Στάγιο Όρος, ο πατέρας Ζαχαρίας, 5 χρόνια. Και ήρθα εδώ διότι είδα το μοναστήρι Όνειρο. Και όταν ήρθα, συγκινήθηκα και έκλαψα, διότι αυτό που είδα, αυτό ζω. Και τι σημαντικό, τον λέω τον κύριο Παναγιώτη. Καλά και τα τροπάρια, καλά και τα ψαλτσίματα, καλές και όλες οι προσευχές. Αλλά το να πας να βρεις ένα μέρος να γαλινέψεις είναι σήμερα δύσκολο, διότι θα πρέπει να κάνουμε χιλιόμετρα για να βρούμε ένα ήσυχο και γαλήνιο μέρος να συγκεντρωθούμε και να προσευχηθούμε εκ βαθέων, δηλαδή από τα βάθη της καρδιάς μας μέσα στον Χριστό και στην Παναγιά. Και τι θέλει η Παναγιά από εμάς, αγαπητοί μου, εν Χριστώ αδελφοί? Θέλει προσευχή, θέλει να κάνουμε ένα βήμα, θέλει να μην θέλουμε το κακό του διπλανού, θέλει να μην θέλουμε να γίνουμε πρώτοι ο παντού, θέλει το να μην πάμε τη θέση, αν είμαστε στη δουλειά του συναδέλφου, για να γίνουμε εμείς πρώτοι, θέλει να μην γίνουμε γιατροί, και συγγνώμη που λέω τη λέξη γιατροί ή γιατί λειτουργεί μόνο το φαίνεστε, αλλά το βιώματος, για να μπορέσουμε όλοι να γίνουμε, αγαπητοί μου, Άγιοι. Έτσι είπα τον κύριο Παναγιώτη, ότι εδώ που ήρθες, θα προσευχηθώ, λέω κι εγώ, θα προσευχηθείς κι εσύ. Η Παναγία κάνει τα θαύματα και σώζει ψυχές. Γι' αυτό και λέγεται ψυχοσώστρα, λέω εδώ. Άρα, αγαπητοί μου, τελειώνοντας, πρέπει και εμείς να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Πνεύματος του Θεού και της Κυρίας Θεοτόκου που εορτάζουμε κάθε 15 Αύγουστο, που είναι το Μικρό Πάσχα. Και μην ξεχνάτε, σας ξαναλέω, ο τόπος εδώ είναι Άγιος. Αν έρθεις με την καρδιά σου να προσευχηθείς την Παναγιά, θα πάρεις και το δώρο. Το δώρο θα είναι ένα θαύμα, που το θαύμα τι είναι? Η έκτακτη επέμβαση του Δεσπότου Χριστού και της Παναγιάς μέσα στην καρδιά του καθενός από εμάς, που η Παναγία και ο Χριστός γνωρίζει τα κρύπια της καρδίας μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές της επαρχίας της Διάνου, τον κύριο Μιχελογιαννάκη που ήρθε σήμερα εδώ, τον κύριο Ιγουμενίδη Βαρδάκη και τους Λυπούς, τον δήμαρχο της επαρχίας Τάρου Παύλο Μπαριτάκη, τον πρόεδρο του τοπικού Μπαριτάκη Γεώργιο, νομίζω. Εμμανουήλ, συγγνώμη. Αυτή μοιάζουν, είναι δίδυμοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παπάδες της επαρχίας της Διάνου, τους δωρητές και τις δωρήτριες που με βοηθήσανε φέτος στο να μπορέσω να σκουπίσω, να καθαρίσω, να συμμαζέψω, να συγυρίσω, να τα φέρω βόλτα, για να καρείτε όλοι εσείς και εγώ προσωπικά ένα πανηγύρι σαν το Άγιο Όρος. Με μία διαφορά, μόνο να μην μιλούμε, γιατί το πολύ μπουρ δεν το θέλει Παναγιά. Θέλει προσευχή, κατάληψη, ηρεμία και θυμία μα πνευματικό για να γίνουμε άλλοι. Αμήν. Ωραία. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξαση. Δόξα Πατρί και Πνεύματι και Ενίκη Ξανώ, κύριε Λέτ, κύριε Λέτ, πνευλόγητο. Χριστός ο αληθινός Θεός μόνο της πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρών και τη μετάσταση αυτή σε εορτάζομαι. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου και Προέδρου, δυνάμει του Σωμάτου και εσύ του Τιμίου Ελλάδος Πρωθυπουργών και Ρωτής του Ιωάννου.
το να γίνω δόξα και πανεπιστήμων Αποστόλων του Αγίου Πασχαλίου και Πορμαρτύρων, του Οσίου και του Χώρου Πατρός μου Αθανασίου του Αντωνίτου, το να γίνω και δικαίων του Πατώρων Ιωακήμ και Άγιος, το Αγίου του Προφήτου Μιχαίων και του Επιτηρούν και Πάντρους των Αγίων, και πάντως ο Αγίος Λέσκης ως αγαθός και φιλάντου και λίμων Θεός. Και φυσικά να ευχαριστήσω και τους Άγιους Ιεροψάλτες και Πρωτοψάλτες, τον κύριο Κατσαμπρακάκη, τον κύριο Πλουμάκη, τον κύριο Κουντεντάκη, πρωτοψάλτη του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, την κυρία Πόπη Βλακάκη που είναι και στην Κοροδία του Ηράκλειο. Τώρα, άμα ξέχασα και κανένα, συγγνώμη. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε του Χριστέ, ο Θεός ελέη και σώσον ημάς. Ελάτε να σας δώσω τους άρχους. Μαρία Περβολαράκη. Πάμε στον επόμενο. Πάπα Μαστοράκη, Αδάμ Μαρίνα. Γράψε μέρη. Κανάσεις, ξέρετε που είναι. Να το πάρεις εσύ, μέσα είναι. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά που Θέλω να μου πείτε για το μικρό Πάσχα σήμερα, 15 το Αυγούστου. 15 το Αυγούστου γιορτάζουμε την κυρία Θεοτόκο. Η κυρία Θεοτόκος είναι ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας της γεννήσεως του Δεσπότου Χριστού. Γι' αυτό το λόγο και μόνο είναι μικρό Πάσχα. Αν δεν υπήρχε Θεοτόκος, δεν θα υπήρχε Χριστός. Αμήν. Και βγάζουμε τον επιτάφιο όπως... Και βγάζουμε τον επιτάφιο έξω για να προσκυνήσει ο κόσμος το σώμα της κυρίας Θεοτόκου. Και διαβάζουμε, άκουσα ότι διαβάζουμε, είναι σαν τα... Και διαβάζουμε τα εγκόμια. Προς τιμή της Παναγιάς. Τα εγκόμια. Αυτά τα εγκόμια. Τα μικρόφωνα. Τα εγκόμια είναι όπως του Πάσχα ή έχουν... Άλλα τα εγκόμια άλλα του Πάσχα και άλλα της κυρίας Θεοτόκου. Λοιπόν, να είστε καλά από εδώ από την Αγία Μονή της Βιάννου. Είχαμε λίγο τρέξιμο γιατί γίνεται ένας πανικός. Τον ζόρισα λίγο το πάτερ. Μας τα είπε όμως. Έγινε μια πολύ όμορφη λειτουργία. Οπότε, όσοι δεν ήρθατε, ανάψαμε κεράκι για όλους εσάς. Συντέχνε, όλα καλά. Και μου πέτσε τη μαντινάδα. Όλα καλά. Σε πάτησε. Αυτά παιδιά από εδώ από την Αγία Μονή. Πάμε στη γιορτή Ελιάς.